Μαζί με τις αναπλάσεις κοινόχρησης των χώρων, πεζοδρόμων και πολυδηλατοδρόμων, ένα μεγαλόπνοο έργο για το Δήμο Συμπολιτείας είναι η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ. Τα καλώδια υψηλής τάσης για λόγους υγείας και αισθητικής έχει βάλει λοιπόν στόχο να υπογειοποιήσει ο Δήμος και πιστεύει πως μετά τη διασφάλιση πόρων, εκταμείευσης για το έργο, δεν θα υπάρξει πρόβλημα από πλευράς ΔΕΗ, αφού ο Δήμος αξιοποιεί το ισχύον καθεστώς για την αχαΐα που αφορά τους πυλώνες υψηλής τάσης. Για το θέμα αυτό μιλά στην Κάμερα του Λεπάντο ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καλαμίδας. Το θέμα της υπογειοποίησης είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πριν φτάσω να σας πω λεπτομέρειες για το θέμα της υπογειοποίησης, θα ήθελα να σας αναλύσω το εξής. Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης, με την ευρύτερη έννοια της ανάπτυξης του Δήμου Συμπολιτεία μας, η δημοτική ομάδα, η δική μας, έχει βάλει τρεις μπούσουλες. Ο πρώτος μπούσουλας είναι οι υποδομές, πράγμα το οποίο νομίζω ότι για μια δημοτική αρχή των 8 ετών προς 8-9 ετών έχουμε, μπορώ να πω με υπερηφάνεια, θα μπορούσαμε με υπερηφάνεια να πω ότι στο θέμα των υποδομών έχουμε αγγίξει το 90% των στόχων μας. Ένας δεύτερος μπούσουλας από τις υποδομές είναι η καθαρή ανάπτυξη του όσον αφορά τον εξοραϊσμό, την καθαριότητα και τις υποδομές. Και σε αυτό το κομμάτι του εξοραϊσμού νομίζω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά πάντα την ανάπτυξη. Τώρα μας μένει ένα τρίτο κομμάτι, το οποίο για μας, εκτός από την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, αγγίζει και τα πλαίσια του πολιτισμού, θα έλεγα. Είναι το θέμα της ασφάλειας πλέον των πολιτών. Πρέπει πλέον σε αυτήν την χώρα να ασχοληθούμε και με την ασφάλεια του πολίτη, όσο και πρωτόγνωρο να ακούγεται. Είμαστε σε θεωρητικό επίπεδο, θα έλεγα, εμείς οι Έλληνες προστατεύουμε τον πολίτη όσον αφορά την ασφάλεια, σε θεωρητικό επίπεδο επαναλαμβάνω. Πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή και στο πρακτικό επίπεδο. Περνώντας λοιπόν στο πρακτικό επίπεδο, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα της αναβάθμισης των πυλώνων της ΔΕΗ. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται και στο Δήμο το δικό μας να γίνει αναβάθμιση των πυλώνων της ΔΕΗ, ανασκουμποθήκαμε, πήραμε τις κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών για να είμαστε ενημερωμένοι. Ταυτόχρονα, σαν δημοτική ομάδα, πήραμε τις απαιτούμενες αποφάσεις ομόφωνες πάντα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Και το τελευταίο που έμενε να κάνουν ήταν να συντάξουμε όλες μας τις αναφορές σωστά τεκμηριωμένες με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου μας και να τις στείλουμε πλέον στη ΔΕΗ. Έχουμε ολοκληρώσει όλο το φάσμα των εργασιών και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι περιμένουμε μία θετική απάντηση από τη ΔΕΗ. Και σας λέω, περιμένουμε μία θετική απάντηση από τη ΔΕΗ, διότι και όσους Δήμους γνωρίζουμε, μάλλον από τους περισσότερους Δήμους που γνωρίζουμε και έχουν ασχοληθεί με το θέμα της υπογειοποίησης, οι Δήμοι οι οποίοι έχουν επιχειρηματολογήσει σωστά στο θέμα της υπογειοποίησης έχουν πάρει θετικά αποτελέσματα. Επειδή ο φάκελος ο δικός μας είναι ένας φάκελος ολοκληρωμένος, με μπούσουλα πάντα τους φακέλους των άλλων Δήμων που είχαν την επιτυχία της υπογειοποίησης, θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι και στο Δήμο Συμπολιτείας θα πετύχουμε την υπογειοποίηση των πυλώνων. Με αισιοδοξώ ακόμα περισσότερο, διότι η ΔΕΗ δεν είναι μια επιχείρηση ιδιωτικών συμφερόντων καθαρά, η οποία σαν στόχο έχει μόνο το κέρδος. Είναι μια δημόσια επιχείρηση, η οποία οφείλει, και δίνω και ένα μήνυμα από το κανάλι σας, οφείλει πλέον σαν δημοτική επιχείρηση να ενστερνιστεί τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, βλέποντας ότι η καθολική πλειοψηφία των δημοτικών μας διαμερισμάτων που θίγονται από την αναβάθμιση των πυλώνων είναι κατηγορηματικά αντίθετη με αυτό της το έργο. Οπότε, μη έχοντας την συνένεση των δημοτών, νομίζω ότι μια δημόσια επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΗ δεν θα επιτρέψει στον Δήμο Συμπολιτείας την αναβάθμιση των πυλώνων και θα προβεί στην υπογειοποίηση του έργου.